The Voice το έχεις δει? Το The Voice το έχω δει μια φορά όταν ταξίδευα στο καράβι για Πάρο. Το είδα. Εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ συνερίζομαι την αγωνία όλων αυτών των παιδιών που πηγαίνουν και δεν νομίζω ότι είναι ο σωστός τρόπος να κάνεις το πρώτο σου βήμα. Και εξάλλου, εντάξει, δεν μου αρέσει να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι, ξέρω εγώ, σοβαρά με τη μουσική και να πάω στο The Voice και να με κρίνει, ξέρω εγώ, ο Ρέμος ή η Βανδύ ή η Μελίνα ή οποιοσδήποτε άλλος. Να μου σχολιάσεις λίγο και το φαινόμενο Παντελή Παντελίδη. Δεν κάνει τόσο μεγάλη καριέρα. Απλά ξέρω, ειλικρινά, δεν με πάρω και δεν ξέρω τα τραγούδια του. Απλά θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει και αυτός έναν αγώνα. Ξεκίνησε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, μέσα από το YouTube και τον έμαθε ο κόσμος. Και εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι και η χειρότερα των περιπτώσεων. Μην νομίζετε, έχουν βγει φρούτα πολλά, πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που τραγουδάνε, που δεν έχουν καμία σχέση με το τραγούδι. Να μου πεις, είναι κακό να τραγουδάς, είναι σαν να λες τον άλλο μη χορεύεις. Όχι, μας τραγουδάνε όλοι. Δεν τρέχει τίποτα. Απλά εξοργίζομαι όταν δεν είναι κάτι σοβαρό σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή, όταν ασχολείσαι με το τραγούδι. Επειδή το τραγούδι, ξέρεις τι, πλάθει ψυχές. Δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Ίσως είμαι λίγο αυστηρός σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνεις μένει και γαλουχεί ανθρώπους. Δηλαδή και πανταζείς γαλουχούς ανθρώπους. Και όλοι αυτοί που έχουν βγει. Αλλά κάποια στιγμή κάνει και κάτι σοβαρό. Δώσει και κάτι σοβαρό στους ανθρώπους. Ειλικρινά σας λέω για τον Παντελίδη, δεν τον ξέρω. Τον άνθρωπο να είναι καλά, ειλικρινά. Ούτε σνομπάρω, έτσι. Ναι, ναι.